Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Παντελή Αρζόγλου, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Καλημέρα, κύριε Αρζόγλου. Καλημέρα. Πολυτεχνείο, όπως κάθε χρόνο. Δεν ξέρω τώρα την ανταπόκριση της νεολαίας. Γενικότερα, δεν μιλάω τώρα για την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. Αλλά εσείς και σαν νέος άνθρωπος θα μπορέσετε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή και πόσο ανταποκρίνονται είναι στο κάλεσμα της επετείου. Κοιτάξτε, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ βρισκόμαστε και σήμερα όπως και χθες και αντίστοιχα και αύριο μέσα στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε και η ίδια εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας μέσα στον ιστορικό χώρο είναι θετικά. Δηλαδή υπάρχει μεγάλος όγκος νεολαίας, φοιτητών ειδικά και φοιτητριών, αλλά και μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, οι οποίοι φυσικά έχουν και ζωντανές τις ίδιες τις μνήμες του Πολυτεχνείου, οι οποίοι περνάνε από το χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι, να περιηγηθούν στον ίδιο τον ιστορικό χώρο, να γνωρίσουν, να μάθουν τα διδάγματα που εμείς, πρώτα και κυρίως κομμουνιστική νεολαία, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρα σήμερα. Σήμερα που η επίθεση στα δικαιώματα και στις ανάγκες του λαού και της νεολαίας δυναμώνει ακόμα περισσότερο. Σήμερα που η χώρα μας εμπλέκεται όλο και περισσότερο μέσα σε έναν επικίνδυνο υπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας. Και άρα τα διδάγματα, τα συνθήματα, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου έχουν και πολλά να δώσουν και ζουν μέσα στους αγώνες του σήμερα. Ναι, το κεντρικό σύνθημα για φέτος είναι το ότι στο Πολυτεχνείο μίλησε ο λαός, έτσι. Στο Πολυτεχνείο σωστά μίλησε ο λαός, αυτό είναι το σύνθημα και στην ανακοίνωση της ΚΝΕ που έχει βγει για φέτος του Πολυτεχνείου και χθες αντίστοιχα στη μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήσαμε με ομιλητή το γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσής μας, τον Νίκο τον Αμπατιέλο, μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, με παρευρισκόμενους μάλιστα αρκετούς συντρόφους μας, αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης και του ίδιου του Πολυτεχνείου, μέσα στον ιστορικό χώρο. Ναι. Έχουμε αύριο την πορεία, έχουμε την κορύφωση των εκδηλώσεων, έτσι. Σωστά, είναι αύριο η μεγάλη συγκέντρωση και πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Εκεί κορυφώνεται το τρίμερο των εκδηλώσεων. Με τη λαϊκή απέτηση, κατά τη γνώμη μας, να φύγουν από τη χώρα μας οι βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που μετατρέπουν τη χώρα μας και σε θήτη άλλων λαών, ειδικά τη σημερινή περίοδο, αλλά και τη βάζουν αντίστοιχα στο στόχαστρο επικίνδυνων αντιπίνων. Και φυσικά, αντίστοιχα, απαιτούμε την αποπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην πορεία θεωρούμε ότι και φέτος θα υπάρχει μαζική συμμετοχή, γι' αυτό προσπαθούμε και παλεύουμε τα μέλη της ΚΝΕ αυτές τις μέρες αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα υπάρχει αντίστοιχα και συγκέντρωση συλλογικών φορέων, φοιτητικών συλλόγων, με προσυγκέντρωση 4.30 στα προπήλαια και αντίστοιχα θα γίνει φυσικά συγκέντρωση του κόμματός μας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ, που καλούν όλο το λαό σε μαζική συμμετοχή στις 5 το απόγευμα. Ωραία, εγώ θα τελειώσω με αυτό το οποίο ξεκίνησα, κύριε Αρζόγλου. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, σας ρωτάνε τι ήταν όλη αυτή η ιστορία, για τους αγώνες που προηγήθηκαν για όλο αυτό εδώ το πλαίσιο, όλο αυτό το ιστορικό, την ιστορική διαδρομή την οποία φτάνουμε στα 49 χρόνια φέτος. Βεβαίως, παρά την προσπάθεια από... Γιατί ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία δυστυχώς αγνοούν την ιστορία αυτού του τόπου, έτσι. Σωστά το λέτε. Δυστυχώς αυτό σε έναν βαθμό ισχύει και δεν είναι περίεργο όταν γίνεται συστηματική προσπάθεια. Όχι. Και απόκρυψη. Καλά, αλλά δεν είναι τη παρούση για να το συζητήσουμε έτσι, αυτό, φυσικά, γιατί είναι τεράστιο θέμα. Όμως, είναι θετικό το γεγονός ότι συνεχίζει και περνάει μεγάλος όγκος νεολαίας, τόσο φοιτητών και φοιτητριών όπως ανέφερα και πριν, αλλά ακόμα και σχολείων, πολλών μαθητών δηλαδή, και μαζικά σχολεία, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έρχονται μαζί με τις τάξεις τους, περνάνε από το χώρο του Πολυτεχνείου για να μάθουν και τα νέα παιδιά, δηλαδή και οι μικρότεροι από εμάς, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, ρωτάνε. Γιατί είναι λογικό, όπως είπατε, για ορισμένα ζητήματα υπάρχει και άγνοια, απορία, προβληματισμός. Γι' αυτό και ανοίγει και συζήτηση, πλατιά και μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, αλλά και σε σχολές, σε χώρους δουλειάς, αντίστοιχα με νέους εργαζομένους, για τα επίκαιρα διδάγματα, τα οποία πέρα από τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία διδάσκουν πολλά, κυρίως μπορούν να εμπνεύσουν, δίνοντας το μήνυμα ότι ο λαός, η νεολαία, μπορεί να τα βάλει και με τους πιο δυνατούς αντιπάλους, γιατί και τότε κάποιοι λέγανε ότι η Χούντα
είναι ανίκητη. Ναι, γιατί και σήμερα δεν... αντίστοιχα. Μπορούμε... Και περιμέναν τη θεωρία του ώριμου φρούτου για να πέσει. Και σήμερα αντίστοιχα μπορεί να δυναμώσει με αυτή την έμπνευση ο αγώνας ενάντια στη σημερινή δικτατορία του κεφαλαίου, που εκφράζεται με σημερινό διαφορετικό τρόπο, όμως παραμένει η δικτατορία του κεφαλαίου που αναπαράγει φτώχεια, πολέμους, εκμετάλλευση. Και άρα με αυτή την έννοια είναι λογικό. Ναι, εντείνεται κάτω από τα ίδια τα λαϊκά προβλήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία στην προσπάθειά της να σπουδάσει, να μορφωθεί. Ναι, εντείνεται ο προβληματισμός, η αγωνία για το μέλλον, για το τι θα κάνουμε, πώς θα τα καταφέρουμε, πώς θα την παλέψουμε στο δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Και σε αυτό εμείς απαντάμε φυσικά με την προσπάθεια οργάνωσης του αγώνα της πάλης σε κάθε χώρο. Να είστε καλά, κύριε Αρτζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή σας μέρα και σας και στους ακροατές. Να είστε καλά.